η ώρα που ο Χριστός θα κάνει την ελευσίδικη και μετά την κρίση του για όλους μας. Τότε μπροστά θα έρθει τα μάτια μας, ο αδέκατος παιδίς, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, θα κατέρθει εν όψεις, θριαμβευτής, δορυφορούμενος από τα αρρύθμιτα στρατεύματα των αγγελικών δυνάμεων. Θα συγκλονιστούμε όλοι μας αντικρίζοντας το θεϊκό μεγαλείο Του. Μπροστά στο θρόνο Του, στο θεϊκό Του βήμα, θα συναχθούν όλα τα έθνη, όλοι οι άνθρωποι όλων των αιώνων και των εποχών. Εκείνη την ώρα θα τρέμουν και θα οδύρονται με θρήνους και κλασμούς όλοι, όσοι τον εμίσαν, τον επολέμησαν, τον περιφρόνησαν, τον αρνήθηκαν, αλλά και θα τον περιμένουν με πόθο και αγάπη οι αιριώσοι τον επίστεψαν και τον ακολούθησαν. Τότε ο αιώνιος κριτής της Οικουμένης θα χωρίσει τους ανθρώπους όπως ο ποιμένας χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Ο Κύριος θα διαιρέσει όλη την ανθρωπότητα με ακρίβεια και δικαιοσύνη σε δύο παρατάξεις. Όπως φαίνεται όμως από το Ιερό Κείμενο, η διδασκαλία της διαιρέσεως αυτής δεν θα διαρκέσει πολύ. Αντιθέτως θα γίνει γρήγορα και ακαριαία, γιατί άραγε. Η διαδικασία της διαιρέσεως αυτής θα γίνει ρηπείο θαρμού, διότι όλα τα κρυπτά των ανθρώπων τότε θα αποκαλυφθούν ενώπιον όλων. Τότε οι βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται και όλα φανερώνονται ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων. Όπως μας εξηγούν οι ιεροί πατέρες, κάθε άνθρωπος θα έχει επάνω του ανεξίτηλα και φανερά πλέον τα ιδιώματα της κακίας ή της αρετής του. Τα κρυφά χαρακτηριστικά της ψυχής του κάθε ανθρώπου θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν αιωνίως πλέον και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του σώματός του. Ο Κύριος δεν ονομάζει τυχαία τους μεν πρόβατα, τους δε ερήφια. Διότι όπως ακριβώς τα πρόβατα ξεχωρίζουν αυτομάτως από τα ερήφια, από την εξωτερική τους μορφή, έτσι και οι άνθρωποι ανάλογα με τη ζωή τους θα έχουν και εξωτερικό τον εγωιστικό τους είδος, τα χαρακτηριστικά δηλαδή της αμορφωτότητάς τους ή της αγιότητάς τους. Ο καθένας μας, χωρίς να χάσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται, θα έχει μορφή φωτεινότερη και αγιότερη ή σκοτεινότερη και ευελιρότερη ανάλογα με τη ζωή και τα έργα του. Το ουσιαστικότερο όμως είναι ότι η διαίρεση θα γίνει ερηφείο θαρμού, διότι ο Θεός ως παντογνώστης όλους μας γνωρίζει και όλα τα γνωρίζει. Είναι ο ετάζων ευθούς και καρδίας. Γνωρίζει τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τις αμαρτίες μας, την πλειοσκαρδία μας ή και αντίθετα τις αρετές μας, τα αγαθά έργα μας, τα βάπια και τη μετάνοιά μας τα πάντα. Δεν χρειάζεται χρόνο λοιπόν ο Θεός για να σκεφτεί και να αποφασίσει κάθε τελική του κρίση. Με ένα νεύμα θα διαιρέσει όλη την Οικουμένη και τότε απελέσονται ή τα φαύλα πράξονται, η σκόλα είναι αιώνια, η δεδίκαιη ζωή είναι αιώνια. Εμείς που θα βρεθούμε άραγε, ποια μορφή θα έχουμε κατά την φοβερή εκείνη ώρα, μορφή προβάτου ή ερηφίου? Πόσο φωτεινή, σκοτεινή θα γίνει η μορφή μας? Τι θα πει για μας ο Χριστός? Πόσο φοβερό θα είναι να ακούσουμε τη φωνή Του να μας λέγει «Πού κοίδα ημάς?» Αυτή την ώρα που θα τρέμουν οι πάντες, εμείς τι σκεπτόμαστε, τι περιμένουμε? Ετοιμαζόμαστε όσο πρέπει, αγνίζουμε την ψυχή μας. Ας επιμηνυθούμε λοιπόν σήμερα τη σωτηρία μας, πριν σφαντήσουν τα μάτια μας και ο θάνατος παγιώσει την αμαρτωλή μας κατάσταση. Καθώς τα ακούμε όλα αυτά και τα μελετούμε, ίσως να μας καταλάβει απογοήτευση,
Όμως όσο ζούμε μάτιον αυτόν τον κόσμο και έχουμε ευκαιρίες μετανοίας, τα πράγματα είναι εύκολα όπως μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, δεν μας ζητάει ο Θεός κάτι ακατόρθωτο. Αυτό που μας ζητάει είναι εύκολο, λίγο ψωμί, λίγη αγάπη, λίγο ενδιαφέρον για τους αδελφούς μας. Ας κάνουμε λοιπόν ένα υπολογισμό. Τι έχουμε να δώσουμε και τι έχουμε να πάρουμε. Δείχνουμε λίγη αγάπη και θα ζούμε αιωνίως την αγάπη του Θεού. Ανοίγουμε το πορτοφόλι μας στους ενδεείς και θα μας ανοίξουν αυτοί κάποτε τη θύρα του Παραδείσου. Αγκαλιάζουμε με στοργή τον κάθε κατελημένο και θα μας αγκαλιάσει ο Θεός στους κόρτους του Αβραάμ. Χαρίζουμε ένα χαμόγελο στον πικραμένο αδελφό μας και δεν θα κλαίμε απαρηγόρητα αιωνίως. Δίνουμε ένα πιάτο φαγητό στον τοχό και θα διπλούμε αιωνίως στο ουράνιο δείπνο της Βασιλείας Του. Λοιπόν, δίνουμε ελάχιστα και παίρνουμε άπειρα. Μη χάνουμε καιρό. Μας περιμένει ο Χριστός στο πρόσωπο των ελαχίστων αδελφών μας. Μας περιμένει για να μας κάνει αιώνια ευτυχισμένους. Αμήν. Μεταφώ.